ένα καλοκαίρι που πάει προς το τέλος του με αρκετές εκδηλώσεις όπως γίνεται συνήθως αυτές τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Εμείς έχουμε μαζί μας απόψε δύο καλούς φίλους που θα μας παρουσιάσουν μια θεατρική παράσταση που θα παιχθεί αύριο, αν δεν κάνω λάθος, στο Θέατρο Καστρομινά. Την Παρασκευή 8 Αυγούστου. Ναι, 8 σήμερα Αυγούστου. Είναι Πέμπτη που μας βλέπουν. Σήμερα, αύριο, σε ευχαριστώ. Τηλεοπτικός είμαστε σε Πέμπτη. Το είχα κάνει και πέρσι αυτό. Δεν το έχεις κάνει το ίδιο λάθος. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την Αρκαδία Ψάλτη, την οποία γνωρίζετε, την είχαμε πετύχει και πριν από μερικές μέρες στο δρόμο και μας είπε για την παράσταση. Και θα μας παρουσιάσει τον έτερο πρωταγωνιστή. Κώστας Παπακοσταντίνου, συνάδελφος, ηθοποιός, σκηνοθέτης. Και έχω τη χαρά να συνεργάζομαι δεύτερη φορά μαζί του. Η πρώτη μας φορά ήταν το 2006, ναι, σε μια συνεργασία με το Διπεθέ Βορείου Αιγαίου. Σε μια παράσταση, σε ένα έργο του Βυζίνου, το «Μεταξύ Πειραιός και Νεαπόλεως», που το είχε σκηνοθετήσει ο Γιώργος Μπινιάρης. Ωραία. Πάμε στην παράσταση. Έχει κάνει ήδη την πρεμιέρα της, αν μπορούμε να το πούμε ναι, έτσι. Ναι, παίξαμε την Παρασκευή. Πότε, στον Κήπο, στο φεστιβάλ Μαστίχας. Την προηγούμενη Πέμπτη. Παίξαμε μια εβδομάδα την προηγούμενη πριν. Πέμπτη, ναι, στο φεστιβάλ Μαστίχας. Ξεκινήσαμε πάλι φέτος από εκεί. Πολύ ωραία και πολύ ωραία διοργάνωση και πολύ ωραίο όλο το πλαίσιο. Παίξαμε μετά το Σάββατο στον Εχώρη, την Κυριακή στις Αμάδες. Σήμερα παίζουμε στα Καρδάμπυλα, στο Ανοιχτό Θέατρο. Χτες. Τετάρτη. Τετάρτη ήταν χθες. Εχθές Τετάρτη. Γράψε τις μέρες. Ναι, εχθές Τετάρτη παίξαμε. Περίεργο. Στο Ανοιχτό Θέατρο των Καρδαμήλων. Πώς ήταν εκεί. Λεμός. Πολύ ωραία. Ωραία. Τώρα ανοίγουμε πολλά θέματα στο ενδιάμεσο. Ναι. Έχετε κάνει ήδη τρεις εμφανίσεις στον Κήπο, στον Εχώρη και στις Αμάδες. Επί το πρακτέο τρεις, θεωρητικά τέσσερις. Θεωρητικά τέσσερις, ναι, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη. Εντάξει, στον Κήπο. Πες μου για τις παραστάσεις στις Αμάδες και στον Εχώρη. Οι παραστάσεις στις Αμάδες και στον Εχώρη. Στον Εχώρη ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε, γιατί εννοώ σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, μια πολύ ωραία πλατεία, πάνω η πλατεία πύργου στο χωριό. Ήταν μια πολύ ωραία παράσταση, σαν ατμόσφαιρα βέβαια. Δεν είχαμε πολύ κόσμο γιατί για κάποιο λόγο το χωριό δεν είχε καν ενημερωθεί ότι γίνεται παράσταση. Δηλαδή όλο αυτό είχε γίνει υπό την αιγίδα του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού, του νεοχωρίου. Εσείς προφανώς δεν πάτε κάπου να παίξετε έτσι. Κάποιος σας... Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Πάντα είμαστε σε συνεργασία με τον εκπολιτιστικό σύλλογο του χωριού, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε, αλλά ταυτόχρονα για να είμαστε και μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του χωριού. Δηλαδή, σε πιο έτσι απλά θέματα, αυτό το υπό την αιγίδα τι σημαίνει σε τεχνικό μέρος? Υπό την αιγίδα μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά το βασικό είναι ότι αν μη τι άλλο προσκαλείς, το γνωστοποιείς και προσκαλείς τον κόσμο του χωριού, γιατί πιστεύεις σε αυτό που κάνεις, σέβεσαι αυτό που κάνεις, το πιστεύεις και θέλεις αυτό το πράγμα να κοινωνηθεί, να επικοινωνηθεί. Ναι. Εγώ τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι σαν πρώτο και βασικό. Γιατί ουσιαστικά παίζοντας στο Νεχώρι ή ναι, παίζοντας στις Αμάδες, ουσιαστικά περιμένεις τον κόσμο που βρίσκεται εκεί. Μπράβο. Η ομάδα που έχουμε, η οποία φέτος πήρε το όνομά της, αλλά η οποία λειτουργεί... Για πες μας το όνομα. Αγγελοπετρία. Αγγελοπετρία, μπράβο, ναι. 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 Τα τελευταία τρία καλοκαίρια, αυτό είναι το τρίτο, ουσιαστικά δραστηριοποιείται περισσότερο στα χωριά. Ναι. Δηλαδή, ένας βασικός μας σκοπός και στόχος είναι να μπορούν οι παραστάσεις να πηγαίνουν εκεί που οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν παραστάσεις. Δεν μπορούν να δουν θέατρο ή, τέλος πάντων, να δουν κάτι άλλο πέρα από την τηλεόραση, ναι, και ναι, οτιδήποτε, τέλος πάντων... Και πέρα από οτιδήποτε το θεατρικό, αυτό που τη διασκευή αυτή που ανεβάζετε, το Πιτσιμπούργο. Ναι, δεν είναι διασκευή. Ναι, ναι, όχι, ναι, 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 μπορεί να είναι λάθος. Θα πεις εδώ ένα χάος, δυνατό. Χάος! Μπράβο. Χάος! Τουλάχιστον σε αυτούς τους ανθρώπους νομίζω έχει να πει πολλά πράγματα. Εννοείται, εννοείται. Η επιλογή των έργων καταρχήν γίνεται
για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, η επιλογή των έργων κάθε καλοκαίρι γίνεται για να μπορούν τα έργα να μιλήσουν με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν φέρνουμε κάτι από πολύ σύγχρονη δραματουργία, ούτε φέρνουμε κάτι το οποίο είναι ξένο με τον τόπο. Οτιδήποτε κάνουμε έχει να κάνει με την παράδοση και την ιστορία του νησιού. Και οι τρεις παραγωγές που έχουμε κάνει. Παραγωγές, τέλειο. Είναι σε ντοπιολαλιά. Ναι. Και την πρώτη χρονιά. Βασικός μας στόχος και σκοπός και η χαρά μας είναι να πάμε να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους μία γέφυρα επικοινωνίας. Αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο κάθε πολιτιστικός σύλλογος προφανώς το αντιλαμβάνεται με ένα δικό του τρόπο. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που φέρνω κάτι στο χωριό μου, να βρω έναν τρόπο ο κόσμος να το μάθει, αν μη τι άλλο. Από εκεί και πέρα, κάνουμε και άλλη μία προσπάθεια. Εμείς είμαστε μία ομάδα η οποία δεν έχουμε από κάπου ούτε επιχορήγηση, ούτε οικονομική βοήθεια. Δηλαδή, λειτουργούμε αφεαυτού μας. Δηλαδή, η ομάδα αντί Αγγελοπετρία θα μπορούσε να λέγεται αφεαυτού μας. Ναι. Αυτό. Δεν είστε κάτω από τη γενικότερη αιγίδα, ξέρω εγώ, του Δήμου, της περιφέρειας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε φέτος για πρώτη φορά υπό την αιγίδα του Διπεθέ Βορείου Αιγαίου, με έδρα Τυχείο. Αυτό το υπό την αιγίδα, όταν το λες ακούγεται λίγο... Ναι, είναι ωραίο, γιατί είναι υπό την αιγίδα. Και λοιπόν, τι προσφέρει αυτή η αιγίδα? Αυτή η αιγίδα μας έχουν δώσει φώτα, μας έχουν δώσει τους δύο εργαζόμενους τεχνικούς στο Διπεθέ για να μπορούν να χειρίζονται τα φώτα. Και ήχο, φώτα και ήχο. Φώτα και ήχο, ναι, κάτι που είναι πολύ σημαντικό πολύ για να σημαντικό, το έχουμε βέβαια, στην παράσταση. Βέβαια. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα να έχουμε και το φορτηγό του Διπεθέ, γιατί το φορτηγό του Διπεθέ έχει κάποια θέματα, ας πούμε, δεν έχει περάσει από κτέο, οπότε δεν μπορεί να κινηθεί. Όλο το υπόλοιπο οικονομικά το έχουμε αναλάβει εμείς. Δηλαδή πώς πάτε τώρα στις αμάδες, πώς πήγατε? Έχουμε νοικιάσει ένα φορτηγό. Πληρώνουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος το οδηγεί και τα παίρνουμε και πάμε. Ναι, λοιπόν, επειδή είμαστε μια ομάδα η οποία δεν έχουμε οικονομική βοήθεια, δεν έχουμε και τη δυνατότητα να πάμε στα χωριά και να παίξουμε ανοιχτά, χωρίς είσοδο δηλαδή. Ναι. Οπότε στα χωριά που πάμε βάζουμε ένα πολύ χαμηλό εισιτήριο για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα έξοδά μας και να μπορούμε να υπάρχουμε σαν ομάδα. Από εκεί πέρα, ο κάθε πολιτιστικός σύλλογος τώρα, και εκεί έρχεται αυτό, ανάλογα με το πώς το βλέπει και τη δυνατότητά του, δίνει την ευκαιρία ή όχι στον κόσμο του χωριού να το δει από τελείως δωρεάν μέχρι 6 ευρώ. Δηλαδή, φέρει πίν. Στα νένιτα που θα παίξουμε, ακριβώς. Ναι. Τα νένιτα, ας πούμε, μας επιδοτούν την παράσταση. Είναι υπό την αιγίδα, ουσιαστική, υπό την αιγίδα του εκπολιτιστικού συλλόγου των νενίτων Βοκαριά. Ναι. Οπότε ο κόσμος που θα έρθει να το δει στα νένιτα, θα το δει δωρεάν. Ναι. Ψάχνουμε να βρούμε κι εμείς τρόπους για να μπορούμε και να υπάρχουμε και να είναι ουσιαστικό αυτό που κάνουμε. Αλλά αυτή η ισορροπία είναι πολλές φορές αρκετά δύσκολη. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι χρόνο με το χρόνο τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα. Γιατί πιστεύω στο καλό που έχω, ότι ο κάθε άνθρωπος ψάχνει μέσα του και έξω του και στην κάθε του δραστηριότητα να βρει το καλό. Άσχετα αν σκουντουφλάει ή αν κάτι του ξεφεύγει. Τι. Δηλαδή μπορεί κάποια πράγματα φέτος να μην λειτουργήσαν, πιστεύω ότι του χρόνου μπορεί να λειτουργήσουν. Δηλαδή σε σχέση με πέρσι ή πρόπερσι που το είχατε είναι καλύτερα? Πολύ καλύτερα, ναι. Ναι. Οπότε κάτι ακριβώς. Ακριβώς. Ας περάσουμε τα μικροεμπόδια, να μείνουμε και λίγο στην παράσταση. Ναι. Να μιλήσει λίγο και ο Κώστας που τον έχουμε. Λοιπόν, Κώστα, εσύ έχεις κάποια σχέση με Χίο? Δεν είμαι Χιώτης. Η πρώτη φορά που ήρθα στη Χίο ήταν το 2006 που έπαιξα στο Διπεθέ, στην παράσταση που είπε η Αρκαδία. Ναι. Το Μεταξύ Πυραιός και Νεαπόλεως του Βυζινού, σε σκηνοθεσία Γιώργου Μπινιάνη, μια πολύ ωραία παράσταση. Αυτό το 2006, η δεύτερη φορά που έρχομαι στη Χίο είναι τώρα που η φίλη μου η Αρκαδία, τις ιδιότητες που είπες, εγώ κρατά το φίλη. Ουσιαστικά το πιο σημαντικό είναι. Ναι, ναι. Μου πρότεινε να κάνουμε μια παράσταση που να την παίξουμε στο νησί της Χίου, να το κάνουμε περιοδεία στα χωριά. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να ξαναέρθω στη Χίο, να συνεργαστώ με την Αρκαδία και πάλι. Όλο το πακέτο που λέμε. Και έτσι ήρθαμε. Χάος. Αυτό με την ντοπιολαλιά, γιατί έχω διαβάσει το συγκεκριμένο
το βιβλίο, αν μπορώ να το πω. Σε δυσκόλεψε. Εντάξει, έχει κάνει κάποια. Η συγγραφέα έχει κάνει κάποια δουλειά πάνω στην Τοπιό Λαλιά. Ναι. Βέβαια, είναι γραπτός λόγος με την έννοια ότι αυτό είναι επιστολές ενός ζευγαριού που ανταλλάσσουν. Οπότε και η Ταπιολαλιά είναι και αυτή σε ένα γραπτό λόγο. Τώρα είναι πταχιώτικα, αυτά είναι λίγο ακαδημαϊκά, είναι λίγο λόγια. Δεν ναι. είναι τα πιστά χιώτικα. Ναι. Τώρα η Αρκαδία που είναι χιώτισσα... Τι πάω κανένα. Δηλαδή εκεί που το ακούω, γιατί πραγματικά έχει κάνει πολύ αξιόλογη δουλειά η 30 φίλους αυτό, αλλά σίγουρα το να το μιλάς, όπως το έχω ακούσει από τη γιαγιά μου, ας πούμε, είναι... αυθεντικό, ζωντανό, ας πούμε, είναι μία τάκα. Θυμάσαι τότες που ήρθες και με ζήτησες από το γύρι μου. Εγώ θυμάμαι από μικρή που μου έλεγε η γιαγιά μου, άμα έρθει να σε γυρέψει κανείς. Δηλαδή, σε ψάχνει να σε γυρέψει κάπως. Αυτό. Οπότε το θυμήθηκα και το έβαλε, γιατί είναι, θυμάσαι τότες που ήρθες και με γύρεψες. Ναι. Τέτοια πράγματα. Και έχει, ναι. Το καταλαβαίνει και το κοινό. Το κοινό πιστεύω, ναι, ναι, βέβαια. Εντάξει, βέβαια γιατί η γιαγιά μου τώρα... δεν μιλούσε τα δικά της χιώτικα. Θέλω να πω, η γιαγιά μου μιλούσε τα χιώτικα. Ναι. Η Τριανταφύλλη δεν το έγραψε για θέατρο. Το έγραψε για να διαβαστεί. Ναι. Οπότε από τη στιγμή που το κάνεις προφορικό λόγο, δηλαδή τον μιλάς αυτό το λόγο. Και είναι χιώτες. Δηλαδή και η προσπάθεια της συγγραφέως αυτή ήταν ότι αυτοί μιλάνε χιώτικα, γράφουν χιώτικα. Ναι. Τώρα είναι μια περίεργη κατάσταση, γιατί είναι τρίτο επίπεδο, γιατί αυτοί είναι αγράμματοι. Να πούμε ότι είναι... Γραμματική. Δεν ξέρω αν έχουμε πει για την υπόθεση του έργου. Όχι, είναι ένα ζευγάρι χιώτες το 1913, όπου ο άντρας φεύγει μετανάστης στο Πίτσμπουργκ, στην Αμερική, γι' αυτό και λέγεται το έργο Πίτσιμπουργκο, και... δουλεύει σε ένα εργοστάσιο, Χαλιβουργείο, μέχρι να μαζέψει τα πρώτα χρήματα, να μπορέσει να αγοράσει το εισιτήριο της γυναίκας του και να νοικιάσουν και ένα σπίτι, γιατί ως μετανάστες μένουν πολλοί σε ένα σπίτι. Δεν ξέρω αν σας θυμίζουν κάτι αυτά. Μένει πολύ, περιμένει να μαζέψει κάποια χρήματα ώστε να αγοράσει το εισιτήριο και να μπορείς να νοικιάσει και ένα δωμάτιο για να μείνουν σαν ζευγάρι. Σε όλο αυτό το διάστημα... Θέλω να κάνω μια παρένθεση, ότι έτσι όπως το εξιστορεί ο Κώστας, είναι ακριβώς μέσα από το ρόλο του. Δηλαδή εγώ δεν θα το έλεγα αυτό για το σπίτι, αλλά επειδή εκείνος το έχει πολύ στο μυαλό του, ότι πρέπει να νοικιάσει και σπίτι. Δηλαδή είναι μέσα στην. Ναι. Είναι μέσα στην καθημερινότητα του Δημοσθένη. Ότι είναι το εισιτήριο, αλλά είναι και το σπίτι. Πρέπει να βρω το σπίτι. Εγώ αυτό δεν θα το έλεγα. Αλλά εσύ, ως Δημοσθένης, ας πούμε, το έχεις στο μυαλό σου. Και. Μέσα από τα γράμματα αυτά ουσιαστικά. Λοιπόν, ανταλλάσσουν. Έχουμε την ιστορία τους. Υπάρχει μέσα από τα γράμματα τις επιστολές που ανταλλάσσουν. Γιατί αυτό κρατάει 1-2 χρόνια. Ναι, μέχρι να καταφέρει να μαζέψει το ποσό. Τώρα, τι γίνεται στο τέλος, δεν σας το λέμε. Τι γίνεται, τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι απλοί άνθρωποι αγράμματοι. Που σημαίνει ότι τα γράμματά τους τα γράφει κάποιος άλλος, ο οποίος ξέρει γράμματα. Ναι. Οπότε θέλω να πω τα χιώτικα είναι σε γραπτό λόγο που τον λέει ο Δημοσθένης και η Λέγκο είναι τα ονόματα του ζευγαριού, που το λέει σε κάποιον που ξέρει γράμματα και αυτός τα γράφει. Τα γράφει τα γράμματα ο Γεωργούλης. Γιατί έχει μέσα συγκεκριμένες αναφορές σε συγκεκριμένα ονόματα. Λέει για το μακαρονάδικο το εργοστάσιο, το μακαρονάδικο λέει για το φαρμακείο του Σόδη. Δηλαδή ακούμε. Ναι. Ακούμε πολύ γνώριμα ονόματα. Όλα αυτά τώρα που μου λέτε και οι δύο. Δηλαδή είναι πολύ η ιστορία του νησιού μέσα σε αυτό. Τι αντιδράσεις έχετε από κάτω από το κοινό, από το κοινό. Λοιπόν. Ξέρω εγώ, βγάζει γέλιο, βγάζει συγκίνηση, ακούτε σχόλια. Λοιπόν, όταν παίζουμε στα χωριά και βέβαια ακούμε σχόλια, εννοείται. Είναι άμεση η αντίδραση, γιατί είναι πολύ άμεση η επικοινωνία. Ναι. Θυμίζουν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει έντονα το συγκινησιακό, έντονα γιατί είναι και περίοδος δύσκολη αυτή για το νησί και με έναν τρόπο μέσα μας την έχουμε όλοι.
Δηλαδή η περίοδος ακριβώς μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, με όλη την κατάσταση της πείνας, της προσφυγιάς, πρόσφυγες έρχονται συνέχεια από απέναντι, μαούνες, καραβιές ολόκληρες, παποριές ολόκληρες. Κάτι που και τώρα με έναν τρόπο γίνεται, αλλά ευτυχώς όχι με αυτό το... αλλά γίνεται, γιατί τότε ήταν πολύ πιο δραματική η κατάσταση. Αρρώστιες, επιδημίες, πείνα. Δηλαδή κάποια στιγμή λέει ότι πάμε και μαζεύουμε κολυντιάνους από τη Λαγκάδα, γιατί το φαΐ δεν είναι αρκετό, και όλο το καλοκαίρι μαζεύαμε κολυντιάνους από τη Λαγκάδα. Κολυντιάνοι είναι... σαν την έτσι, πάνω είναι στα βράχια που πάνω είναι... στα βράχια κολλάνε και τα κόβανε και με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο τα τηγάνιζαν. Δεν είναι εύκολο ο καθένας να τηγανίσει κολυντιάνος. Κολυντιάνος, η Ελέγκο... Κάτι σαν νομίζω σου κάνει, Η Ελέγκο τους κάνει τέλειους. Τέλειους. Εκτός από τα μαμούλια, τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε φαίνεται πολύ, παρουσιάζεται πολύ γλαφυρά μία φάση της ζωής στοιχείο που έχει περάσει σε όλους μας μέσα. Δηλαδή έχουμε ακούσει από γιαγιάδες, από παππούδες, από όλο αυτό. Αυτό που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση και μου κάνει ωραία εντύπωση και με έχει συγκινήσει είναι το πώς λειτουργούν τα παιδιά σε αυτή την παράσταση. Δηλαδή, τα παιδιά που παρακολουθούν. Τα παιδιά που παρακολουθούν, που εντάξει, στα χωριά έρχονται τα παιδιά και συνήθως γίνεται, δεν ξέρεις από πού να τα μαζέψεις. Εμένα πραγματικά με συγκίνησε αυτό και τις δύο φορές, και στον Εχώρη και στις Αμάδες. Το είδαν με μια απίστευτη σοβαρότητα και ευαισθησία. Και μετά είχαν πάρα πολύ ωραία σχόλια να κάνουν πάνω σε αυτό. Ένα, δύο, τρία! House! Γιατί φαντάζομαι ότι όταν τελειώσει η παράσταση θα, θα μιλάτε με τον κόσμο, έτσι. Μιλάμε με τον κόσμο, αλλά είναι πολύ, αυτό που λέει και η Αρκαδία, είναι πολύ έντονο και κατά τη διάρκεια της παράστασης. Υπάρχει μια πολύ ησυχία. Υπάρχει ένα... ας πούμε, ένα κορίτσι, όταν τελείωσε η παράσταση, γύρω στα 10-12 ήταν στον Εχώρη, ήρθε και μου είπε, μα τι ωραίο που είναι να βλέπεις τελικά παράσταση με λίγα άτομα. Αυτό που εννοούσε δεν είναι ότι ήταν λίγα τα άτομα, αλλά ότι υπήρχε όλο αυτό της ατμόσφαιρας. Κάτι το οποίο σε ένα πολύ μεγάλο θέατρο με πολλά φασαρία... Με τη φασαρία, μπράβο, Δεν μπαίνεις μέσα σε αυτό. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου. Και εκεί πιστήκαμε κιόλας ότι κάναμε και σωστή επιλογή για το έργο. Γιατί η επιλογή για το έργο, σας λέω ότι κάθε χρονιά γίνεται με βάση τον κόσμο που θα το δει. Δηλαδή αυτός ο κόσμος να του ανακοινηθούν πράγματα και να μπει σε μία, να ενεργοποιηθεί όλη του η ύπαρξη μέσα από αυτό. Απλά βλέποντας και εμείς μέσα από τη, στην τηλεόραση, ας πούμε, εφημερίδα, είναι αυτή η περίοδο τώρα που γίνονται τόσα πολλά πράγματα που κάποια, δεν ξέρω μοιραία, εγώ νομίζω λάθος, δεν έχουν την προβολή που πρέπει. Μπορεί. Και νομίζω και είναι και εύκολο. Δηλαδή, το να έρχεται ένα θέατρο, ας πούμε, στο χωριό μου, δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο. Έχεις ουσιαστικά να επικοινωνήσεις, να προωθήσεις, να διαφημίσεις αυτό το πράγμα. Ναι, ακριβώς. Αλλά ταυτόχρονα. Ναι, ακριβώς. Πέρα τώρα... δηλαδή από το έχει εκεί συναυλία, έχει εκεί πανηγύρι. Έχεις ένα θέατρο, μία παράσταση, η οποία σε αφορά και είναι 10 μέτρα από το σπίτι σου. Ναι. Είναι τραγικό να μην το ξέρεις και είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν ξέρω, να μην πας να το δεις. Αλλά το βασικό είναι τραγικό να μην το ξέρεις. Ναι. Ναι, δυστυχώς συμβαίνει, ευτυχώς όχι παντού. Δυστυχώς συμβαίνει, ευτυχώς όχι παντού. Και ευτυχώς χρόνο το χρόνο αυτό φτιάχνει, ακριβώς, όπως ο κόσμος. Οπότε σε 50 χρόνια θα είναι όλα καλά. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πέρα από την παράσταση αυτή, με την Αρκαδία είχαμε μιλήσει για τα υπόλοιπα επαγγελματικά της, να μας ακούσει και ο Θεός, εν πάση περιπτώσει. Εσύ είσαι στην Αθήνα? Ναι, εγώ ζω στην Αθήνα. Και ασχολείσαι με το θέατρο? Ασχολούμαι με το θέατρο, είμαι ηθοποιός. Τώρα τα τελευταία 3 χρόνια έχω κάνει και 2 σκηνοθεσίες. Πόσο δύσκολο είναι να το κάνεις αυτό, αυτή την περίοδο? Δύσκολο είναι. Εννοείς με την κρίση την οικονομική? Και με την οικονομική, αλλά και νομίζω και με την υπεράριθμη προσφορά στο χώρο σας. Ίσως όχι σε σκηνοθέτες, αλλά σε ηθοποιούς νομίζω... Εγώ νομίζω με την κρίση γίνονται στο θέατρο γίνονται πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν λέω στην τέχνη γενικά, γιατί δεν είμαι τόσο... Δεν παρακολουθώ όλες τις τέχνες τόσο στενά, για να μπορώ να το πω. Για το θέατρο που είναι η δουλειά μου και
Το παρακολουθώ. Μπορώ να πω ότι γίνονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πολλοί κόσμος έχει απελευθερωθεί από ταμπού, από αυτολογοκρισία, ναι, από το καθώς πρέπει. Και όποιος, δηλαδή άνθρωποι που κάνουν παραστάσεις έχουν να πούν κάτι, το λένε όπως είναι. Και για μένα γίνονται πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Για το αναγκαίο κακό που έχουμε απέναντί μας, την τηλεόραση. Τι? Έχεις ασχοληθεί. Έχω κάνει και τηλεόραση. Ναι. Έχω κάνει και τηλεόραση. Εντάξει, η τηλεόραση είναι ένα, πώς πω, είναι μια εφεύρεση του ανθρώπου για τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι ούτε το μέσο, ούτε καλό, ούτε κακό. Είναι πώς το χειρίζεσαι, πώς το χρησιμοποιείς. Σε εμάς τώρα είναι καλό για να επικοινωνήσει την παράστασή σου. Καλό είναι. Κοίταξε, τώρα αυτό που έλεγε η Αρκαδία πριν, ας πούμε, που λέγαμε για τα χωριά. Γιατί και εμένα μου έχει τύχει και με άλλες παραστάσεις. Πας σε ένα χωριό, ας πούμε, που είναι, ξέρω εγώ, 100 σπίτια. Ναι. Και λέω και πολλά, ας πούμε. Ναι, έτσι. Ναι. 100 είναι πολλά. Είναι πολλά. Αλλά θέλω να σου πω, είναι 100 σπίτια, σου λέω εγώ, ένα μεγάλο χωριό. Ναι. Και συναντάς ανθρώπους και σου λέει, δεν το ξέραμε. Ποιος περιμένεις να σου το. Δηλαδή, εκεί είναι ίσως και μια κουλτούρα, ας πούμε, ότι η είδηση θα μου έρθει από την τηλεόραση. Ναι, δηλαδή, ναι, τα νέα τα μαθαίνω από την τηλεόραση. Ενώ και δεν συνειδητοποιώ ότι αν κάτι γίνει στο χωριό και αυτά. Δηλαδή, κάποιος αρρώστησε, κάποιος κάτι ή ένα καλό νέο. Θα το μάθει από το στόμα. Θα το μάθει το χωριό αμέσως, από στόμα σε στόμα. Ναι. Εκεί είναι για μένα, ή έχουμε λίγο, ξέρεις, ποτιστεί με αυτό ότι η είδηση έρχεται από την τηλεόραση. Οπότε ανοίγουμε τηλεόραση και περιμένουμε ότι θα μας πούνε στο χωριό σου. Τώρα σε 10 μέτρα παίζει η Αρκαδία και ο Κώστας, ξέρεις. Πώς να πω. Ή δεν νιώθουμε, γιατί μπορεί να είναι και αυτό, ότι μια θεατρική παράσταση στο χωριό μας αποτελεί γεγονός. Ίσως να είναι και αυτό. Δηλαδή, όσοι θεωρούν ότι αποτελεί αυτό ένα γεγονός για το χωριό, ίσως το λένε από στόμα σε στόμα. Ναι. Πολύ ωραίο. Σωστό είναι αυτό. Να πω, σε σχέση με την παράσταση, αυτό που δεν είπαμε είναι ότι το βασικό σχήμα της παράστασης είναι όλο αυτό που γίνεται, στοιχείο αυτό που γίνεται στο Pittsburgh, που είναι βιομηχανική επανάσταση, έτσι, μια βιομηχανική πόλη με άθλιες συνθήκες ζωής, που φεύγει ο άνθρωπος από εδώ για να πάει εκεί να βρουν τον παράδεισο και τελικά φεύγει από μια κόλαση και πάει σε μια άλλη κόλαση. Όλο αυτό, ας πούμε, φαίνεται πάρα πολύ ωραία μέσα στην παράσταση, το πώς ήταν οι συνθήκες εδώ και εκεί, Ανατολή και Δύση. Ναι. Ένας κόσμος που ψάχνει να βρει ποιος είναι ο δρόμος προς την ευτυχία και γενικώς δημιουργεί, πώς το λένε, δύσκολες συνθήκες. Αλλά το βασικό στην παράσταση είναι ότι είναι μια ιστορία αγάπης. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία αγάπης. Είναι μια έτσι πολύ συγκινητική ιστορία αγάπης. Δηλαδή, που έχει μέσα όλα αυτά τα συστατικά της πίστης, της προσμονής, της επιμονής του, ότι ακόμα κι αν δεν είσαι δίπλα μου, εγώ σε νιώθω. Ναι. Αυτή τη δύναμη της αγάπης που ουσιαστικά μπορεί τους ανθρώπους να τους φέρει τόσο κοντά κι ας είναι από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη. 1, 2, 3! Ένα, δύο, τρία. Χάος! Άτιμη κοινωνία. Τώρα θα με κάνεις να σε ρωτήσω, τελικά βρίσκονται? Είναι πολύ συγκινητικό, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ... νομίζω πως είναι μια ιστορία αγάπης που μπορεί να δώσει έμπνευση. Ναι. Για το τι, ξέρεις, πώς είναι να αγαπάς ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα νομίζω είναι το καλύτερο σημείο, εκτός από τη χθεσινή παράσταση που δεν προλάβαμε να την... επικοινωνήσουμε, να την προλογίσουμε στα καρδάμιλα. Ναι. Να μας πεις τις αμέσως επόμενες. Λοιπόν, οι αμέσως επόμενες είναι... Παρασκευή. Παρασκευή παίζουμε Καστρομινά, στο θέατρο του Καστρομινά, ανοιχτό θέατρο του Καστρομινά, 9 η ώρα το βράδυ. Ωραία. Το Σάββατο παίζουμε στο Θολό Ποτάμι. Την Κυριακή παίζουμε στο Πυργή. Την Δευτέρα παίζουμε στα Νένιτα. Τη Δευτέρα παίζουμε στην Ποταμιά. Τη Δευτέρα παίζουμε στην Ποταμιά. Από τα Νένιτα πάτε Ποταμιά. Ναι, ναι, ναι. Την Δευτέρα παίζουμε στα... Την Τρίτη παίζουμε στα Μεστά. Ναι. Τα μπέρδεψα. Να δω λίγο τις σημειώσεις μου. Ναι, μίλα ναι, λίγο με τον Κώστα και έρχομαι. Ωραία. Και όλες αυτές οι μετακινήσεις γίνονται υπό την αιγίδα, εν πάση περιπτώσει, όποιο είναι. Μένετε και στα χωριά, φεύγετε μετά, φαντάζομαι, έτσι. Πώς θα μείνετε, παιδιά? Το πνεύμα της Αρκαδίας ακούγεται. Όχι, επιστρέφουμε. Πάντως θα μπουν και κάποιες αφισούλες στα χωριά.
Ναι. Έτσι. Δηλαδή, μην κάνουμε αυτό που σχολιάσαμε πριν. Δηλαδή, εμείς θα τα πούμε, θα τα πει η Αρκαδία μόλις βρει τις σημειώσεις της. Ναι. Αλλά και στο χωριό που κυκλοφορούμε υπάρχουν αφισάκια με την πληροφορία. Είναι κάτι μπλε, πολύ ωραίες αφίσες. Ναι, που μας τις έχει κάνει χορηγία ο Πάπυρος. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Οι εκδόσεις του Πάπυρου. Το βιβλίο. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε τις ημερομηνίες. Λοιπόν, ναι. Έχουμε Σάββατο, 9 Αυγούστου το Θολό Ποτάμι, Κυριακή, 10 Αυγούστου στο Πυργή, στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Γύρω, τον Καστρομινά δεν έχεις γράψει. Εδώ, τον είπα. Α, επειδή Καστρομινάς, επειδή το... Α, ναι. Ναι. Καστρομινάς, Παρασκευή 8 Αυγούστου αύριο. Παρασκευή 8 Αυγούστου αύριο. Ωραία. Τη Δευτέρα στις 11 του μήνα πάμε στην Παρπαριά. Την Τρίτη, που αδειμονώ να γίνει αυτή η παράσταση στην Παρπαριά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χωριό και μ' αρέσει που πάμε και τόσο βόρεια. Έτσι, τόσο... Και είναι και ένα χωριό που έχει σχέση με την ιστορία. Ένα χωριό που έχει πολύ κόσμο που έχει πάει Αμερική, ναι. Νομίζω. Ναι. Έχει, ναι, πολύ κόσμο. Δεν βρίσκεις και χωριό που δεν έχει φύγει κόσμος για Αμερική. Το καλό είναι να βρίσκεται χωριά να έχει κάποιους που να έχουν γυρίσει. Ναι. Την Τρίτη στις 12 Αυγούστου πάμε στα Νένιτα, ναι, όπου εκεί, νομίζω πως το είπα, είναι υπό την αιγίδα, την ουσιαστική αιγίδα του... Στον Άγιο Τρίφωνα είναι... Στον Άγιο Τρίφωνα είναι η παράσταση. Ναι. Είναι χωρίς εισιτήριο και είναι υπό την αιγίδα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου των Νενίτων Βοκαριά, όπως επίσης και στο Θολοποτάμι το ίδιο, είναι υπό την αιγίδα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου. Την Τετάρτη 13 Αυγούστου πάμε στα Μεστά, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου των Μεστών, ένας πολύ ωραίος χώρος. Ωραίος. Πολύ, δηλαδή... Ναι, και στις 15 του μήνα πάμε Βολισό, όπου θα παίξουμε στην αυλή της Στέλλας. Α. Που έχει τα δωμάτια, ναι. Έχει κάνει ένα μικρό αμφιθεατράκι. Υπάρχει αυτό, ναι. Αμφιθεατράκι, ναι, το μικρό. Είναι το μεγάλο, ένα μικρό αμφιθεατράκι. Είχαμε παίξει και εκεί, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και θα δούμε μήπως συμπληρώσουμε και άλλη μία. Γιατί επειδή είναι μικρός ο χώρος, μήπως το κάνουμε και δεύτερη μέρα, μήπως βρούμε και κάποιον άλλο χώρο. Θα δούμε, θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Και στις 17 του 8ου μάλλον θα πάμε Θημιανά. Μάλλον. Ναι, μάλλον. Δεν έχει κλείσει ακόμα. Δεν έχει κλείσει ακόμα, γιατί πρέπει να συζητηθούν. 15-8 είναι της Παναγιάς. Πολύ ωραία. Θα είναι, φαντάζομαι, τι ώρα. 9. 9. Είναι στις 11.30 η ώρα το πανηγύρι. Στην πλατεία του Πιθώνα ή Πιθώνα, πώς είναι, Πιθώνα. Του Πιθώνα. Στην πλατεία του Πιθώνα. Εμείς παίζουμε... Γενικώς, όλη η Ελλάδα λυχείως είναι πανηγύρι. Ναι, ναι, ακριβώς. Εμείς παίζουμε ακριβώς πάνω από την πλατεία. Οπότε, αν κάποιος θέλει να έρθει να δει την παράσταση, μπορεί να δει την παράσταση και μετά να κατέβει στο πανηγύρι. Να χορέψει από τη χαρά του. Να χορέψει από τη χαρά του. Που είχε αίσει ο τέλος η παράσταση. Να χορέψει από τη χαρά του. Λοιπόν, ναι. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Ναι, βεβαίως. Να προσθέσω κάτι άλλο και βέβαια. Όπως είπαμε στην αρχή, η παράσταση, η ομάδα εκτός από Αγγελοπετρία θα μπορούσε να λέγεται και αφεαυτού της, αφεαυτού μας, ας πούμε. Σε αυτήν την παράσταση έχουν συμβάλει φίλοι, βοηθώντας μας σε διάφορα τεχνικά, δηλαδή τους φωτισμούς, ας πούμε, τους έχει κάνει η Έλενα η Μαργαριτίδη. Την επιμέλεια, τη σκηνογραφική και την ενδυματολογική την έχει κάνει η Όλγα η Λεοντινίδου. Τη μουσική επιμέλεια την έχει κάνει η Καλλιόπη Ηλιαδή. Αφεαυτού μας. Όλα αφεαυτού μας με την καλύτερη διάθεση και πιστεύω και με το καλύτερο αποτέλεσμα. Αφήσεις εγώ την αβάζει ο Νίκος ο Ψάλτης. Ναι. Ο αδερφός της. Ναι. Όλοι βοηθάει. Όχι μόνο. Ο Πέτρος βοηθάει. Και ο Πέτρος βέβαια. Ο Πέτρος είναι... έχει το επικοινωνιακό. Ναι. Ωραία, ναι, το έθεσες. Έχει το επικοινωνιακό με διάφορους τρόπους. Το έθεσες πολύ ωραία. Με βάση την τελευταία, ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να προσθέσω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι απόλυτα σαφές ότι είναι μια παράσταση που έχει φτιαχτεί για το νησί της Χίου. Δηλαδή, δεν είναι μια παράσταση που την κάνουμε περιοδεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Υπό ποια αιγίδα να την κάνουμε περιοδεία. Ναι, και ήρθαμε και στη Χίο. Είναι μια παράσταση που φτιάχτηκε για να παιχτεί μόνο στο νησί της Χίου. Από μια ομάδα, την Αγγελοπετριά, έτσι... η οποία κάνει παραστάσεις εδώ για το νησί της Χίου. Θέλω να πω ότι ο κόσμος, πέρα από το ότι μπορεί να δει μια ωραία παράσταση που είναι μια ιστορία αγάπης, όπως το είπε η πολύ ωραία η Αρκαδία,
που ταυτόχρονα στο φόντο βλέπεις όλη την ιστορία του νησιού, με τη μετανάστευση από το 1913 και μετά. Αυτό είναι και ένας τρόπος, πέρα από το να δουν μια πολύ ωραία παράσταση οι άνθρωποι, να στηρίξουν για αυτή την προσπάθεια, με το πολύ χαμηλό εισιτήριο που έχει. Ή και καθόλου. Ή και καθόλου. Και για φέτος, για αυτή τη δουλειά που έχει γίνει, που έχουν δουλέψει, μπορεί να είμαστε δύο που παίζουμε, αλλά έχουμε δουλέψει 5, 6, 7, 10 άνθρωποι, αν τους σκεφτούμε τώρα όλοι, που είναι από πίσω, και πόσους μήνες τώρα, εδώ και δύο μήνες που το δουλεύουμε και... Και είναι μια στήριξη για να υπάρχει αυτή η προσπάθεια και του χρόνου και του παραχρόνου κτλ. Αυτό που βγαίνει είναι πάντως ότι είναι κάτι που δείχνει ότι το αγαπάτε και αρέσει πολύ και σε εσάς. Εννοείται. Αυτό ναι. Φαίνεται, δηλαδή είναι. Εννοείται. Αγγελοπετρία, ξέρεις τι σημαίνει. Αγγελοπετρία είναι κάτι, αυτό που σου έρχεται κατά κέφαλα. Δεν ξέρω, πώς το. Κάτι το έχουμε πει, αλλά. Ναι, δεν σου έκανε, ας πούμε, τύπου, να ρωτήσεις. Κάτι σαν έμπνευση, σαν κάτι που σου έρχεται. Όχι, έμπνευση. Το είχαμε συζητήσει, αλλά ήμασταν στις τελικές πρόβες, ξέρεις, και ήμασταν πολύ... Συνήθως είναι κάτι, ας πούμε, που μαθαίνεις, αλλά δεν είναι... Είναι πολύ ξαφνικό, ας πούμε. Ουράνο πολύ... κατέβατο. Ναι, κάπως έτσι. Δεν είναι πάντα για καλή είδηση, όμως. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Καταρχήν, είναι μία λέξη από την ντοπιολαλιά μας, έτσι. Ναι. Είναι μία λέξη που την ακούω από παιδί. Όταν ήμουν παιδί, είχα στο μυαλό μου ότι, εντάξει, εκεί πάνω υπάρχουν κάποιοι άγγελοι που παίζουν, ρε παιδί μου, και έχουν και πετρούλες, γιατί παίζουμε κι εμείς με πετρούλες. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ήρθε. Λοιπόν, ναι. Και έρχεται, σου έρχεται, ας πούμε, μία πετρούλα από τον άγγελο και ξαφνικά κάτι γίνεται. Δηλαδή... Έτσι το έχεις καταλάβει. Ναι, έτσι το έχω καταλάβει. Από εκεί και πέρα, νομίζω πως είναι μέσα σε όλο αυτό το παιγνιώδες που έχει η χιώτικη ιδιοσυγκρασία και η, λαλιά, και η ντοπιολαλιά, ας πούμε, που ουσιαστικά μπορεί τα πράγματα να τα δει λίγο από πιο ψηλά. Δηλαδή, δεν τα παίρνει τα πράγματα της μετρητής. Α, πολύ ωραία. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, κατάλαβα. Αυτή η αγγελοπετρία είναι, εντάξει παιδιά, έχει μια, μέσα της κρύβει μια πολύ υψηλή πνευματική ενέργεια. Ότι ναι, μπορεί να συμβεί κάτι, αλλά μέσα από αυτό, αν το δω από πιο μακριά, μπορώ να φτιάξω κάτι καλύτερο. Ναι. Και είναι μέσα από την, για μένα, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, μέσα από την αίσθηση ότι μέσα από ένα παιχνίδι, ας πούμε η αγγελοπετρία μου κάνει αυτό το παιχνιώδες, ας πούμε, ουσιαστικά το παιχνίδι είναι ένας πολύ σοβαρός και ψυχαγωγικός τρόπος να ανακαλύψει ο άνθρωπος τον κόσμο. Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι ανακαλύπτουν ποιοι είμαστε, τι είμαστε, τι είναι ο πόνος, τι είναι η χαρά, τι είναι οι σχέσεις. Μέσα από το παιχνίδι μπορείς να ανακαλύπτουμε τα πάντα και το θέατρο με έναν τρόπο μας δίνει και αυτή την ευκαιρία σε εμάς που ασχολούμαστε μέσα, αλλά και στους θεατές, να ανακαλύψουμε την βαθύτερη ουσία της ύπαρξής μας και της προσωπικής, αλλά και γενικότερα της ύπαρξής μας πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτόν τον κόσμο, μέσα από την ανακάλυψη, μέσα από το παιχνίδι, μέσα από αυτή τη διαδικασία του παίζει, ας πούμε. Για μένα, γι' αυτό το λόγο κιόλας ήθελα να υπάρχει αυτή η ενέργεια στην ομάδα. Ναι, και νομίζω ότι βρήκες την καλύτερη λέξη. Δηλαδή, εσύ το βρήκες. Ναι. Δηλαδή, πώς να σου πω, ακόμα και να σου έρχεται αυτό το πράγμα σαν κάτι πολύ ξαφνικό που λίγο σε δυσαρεστεί, ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή, αν πάρεις μια άλλη στροφή, μπορείς να πεις: «Οκ, και τι έγινε? Ναι, έτσι, πάμε για αλλού». Ναι. Καταλαβαίνεις. Έχει κάτι έντονα ενεργητικό. Δεν έχει καθόλου παθητικότητα. Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Κώστα και την Αρκαδία. Μας είπαν για την παράσταση. Την προηγούμενη φορά που τη βρήκαμε στον δρόμο ήταν πολύ τηλεγραφική. Ναι. Και πάλι νομίζω σας δώσαμε κάποια στοιχεία. Το πρόγραμμα των ημερών όλων των παραστάσεων
Αν καταφέρει και μου στείλει και τις φωτογραφίες που πιστεύω να είδατε καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, θα δείτε και το πρόγραμμα που παίζετε, που θα παίζετε μέχρι το 18, αν θυμάμαι καλά, 19 Αυγούστου.